Δημόσια κτίρια που έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια και παραμένουν αξιοποιητά, πρόκειται πλέον να αξιοποιηθούν μέσα από τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού με τη βούλα της εταιρείας ακινήτων δημοσίου. Ο λόγος για τα ακινήτα της ΕΤΑΔ στην καρδιά του Ηρακλείου, τα οποία έχουν αφαιθεί στην τύχη τους εδώ και αρκετά χρόνια. Πρόκειται και τα κτίρια που στέγασαν την Τροχαία Ηρακλείου και το αστυνομικό τμήμα, τα οποία διεκδικούσε ο Δήμος Ηρακλείου, καταθέτοντας προτάσεις προς την ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση και αποκατάστασή τους. Αναφέρει ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για την αξιοποίηση. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις κατοικία, μπορεί να κάνεις ξενοδοχείο, μπορεί να κάνεις γραφεία, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, διότι είμαστε σε περιοχή πολεοδομικού κέντρου. Και λέει ότι η προθεσμία είναι 8 Ιουλίου και μέχρι τότε μπορούν να γίνουν προτάσεις τόσο επί σχεδίων, όσο και οικονομικές. Και όλα αυτά συμβαίνουν 2 σχεδόν μήνες μετά την άκαρπη συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ, με τις εξελίξεις να χαρακτηρίζονται ως αναμενόμενες. Ο Δήμαρχος με πλήρη φάκελο πήγε στην Αθήνα μαζί με την κυρία Αρχοντάκη και παρουσίασε την πρόταση του Δήμου να κάνουμε γραφεία και χώρους πολιτιστικούς δωρεάν, με αντάλλαγμα την πλήρη ανακαίνισή του. Εσύ το περιμένατε αυτό? Το περιμέναμε. Δεν ευνηδιαστήκαμε, διότι μετά την επίσκεψη του κυρίου Δημάρχου στην Αθήνα ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μας τα δίνουν και ότι πάνε για διαγωνισμό. Στόχος της ΕΤΑΔ είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση των ακινήτων, με τη Λότζη να εξετάζει τώρα τη δυνατότητα συμμετοχής του Δήμου στον διεθνή διαγωνισμό. Εγκαταλείφθηκαν το 2009 όταν ολοκληρώθηκε το αστυνομικό μέγαρο στην Καρνασό. Με αυτό το διαγωνισμό θα επιτευχθεί, ελπίζομαι, ο δεύτερος στόχος. Έστω και αυτό είναι θετικό. Επίσης, είναι ένα ζήτημα αν ο Δήμος θα συμμετάσχει ή όχι στο διαγωνισμό, αν θα διεκδικήσει ξανά τα κτίρια. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω τώρα. Θα το συνεννοηθούμε με τον Δήμαρχο και τις υπόλοιπες και τις δημοτικές παρατάξεις. Τα δημόσια κτίρια θα αξιοποιηθούν και θα αποκατασταθούν, απομακρύνοντας τους κινδύνους που ελοχεύουν για την υγεία των πολιτών, ζήτημα για το οποίο ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου είχε κρούσει πολλές φορές το καμπανάκι του κινδύνου, με τον Άρη Ροζάκη να εκφράζει πρόσφατα στο τηλεοπτικό φακό την έντονη δυσαρέσκειά του. Έχουν γίνει σωρία εγγράφων, αναφορών, σε ό,τι φορέα μπορείτε να φανταστείτε, αρμόδιο και αναρμόδιο, για το πρόβλημα που υφίσταται αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, εδώ και δεκαετίες θα έλεγα. Έχω κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι, ειδικά όσον αφορά το κτίριο που στεγαζόταν παλαιότερα το Ειρηνοδικείο και η αστυνομική διεύθυνση, τα πράγματα είναι οριακά. Νομίζω δεν χρειάζεται να έχει κανείς τεχνικές γνώσεις, απλά να ρίξει μια ματιά εξωτερικά. Κάποια στιγμή κάποιος πολίτης θα υποστεί τις συνέπειες. Θα χτυπήσει, στην καλύτερη περίπτωση, στη χειρότερη μπορεί να χάσει και τη ζωή του. Δυστυχώς υπάρχει απόλυτη αδράνεια και αδιαφορία για το θέμα. Και οι 3 βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι Μαμουλάκης, Βαρδάκης και Γκουμανίδης, είχαν καταθέσει δεκάδες ερωτήσεις για την αξιοποίηση των δημοσίων κτηρίων προς τον Υπουργό Οικονομικών, χωρίς όμως να υπάρξει σαφή απάντηση για την τύχη τους, όπως υποστήριξε ο Σωκράτης Βαρδάκης. Ενώ στην πρώτη ερώτηση μας είχε δώσει το περιθώριο να ελπίζουμε ότι σε συνεργασία με το Δήμο θα γινόταν παραχώρηση των κτηρίων, αυτή τη στιγμή στη δεύτερη ερώτηση που δεν μας δίνει καμιά σαφή απάντηση εάν θα παρακολουθούν στο Δήμο ή όχι.